Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να βάλουμε στην τηλεοπτική μας παρέα, συντροφιά, τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου, σωστά, της Πολιτικού Γραφείου και υποψήφιος στο δυτικό τομέα. Στο δυτικό τομέα της Β' Αθήνας της Παλιάς. Β' Αθήνας της Παλιάς, που έσπασε στα δυτικά. Λοιπόν, κύριε Πρωτούλη, καλώς ήρθατε. Στη γειτονιά μας. Συνομιλούσα σήμερα στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα, και μου λέει ουσιαστικά, έτσι θα το πω λίγο απλουστευτικά, ότι δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα τι φορτίο κουβαλάει το κάθε κόμμα, δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα ανάλογα από το ποιος θα κυβερνάει από Δευτέρα. Είναι σχεδόν το ίδιο αυτά τα δύο κόμματα. Είναι μια συζήτηση που δεν έχει νόημα. Δηλαδή, να πιάσουμε τώρα να βρούμε ιστορικές διαφορές που πραγματικά έχουν ιστορικές διαφορές ή διαφορές, ας το πούμε έτσι, αφετηρίας που είχε ένας κόσμος ιστορικής καταβολής από τη στιγμή που εφαρμόζουν μια σκληρή δεξιά πολιτική και οι δύο. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια, τι ήταν? Ήταν μια αριστερή πολιτική, ήταν μια ριζοσπαστική πολιτική, σε ποιο πράγμα? Ναι. Ήταν αριστερή και ριζοσπαστική. Προσπάθησε να κάνει κάποιες ρογμές και ότι όταν έβρισκε έτσι, χώρο δημοσιονομικό, έδινε ό,τι μπορούσε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων. Υπηρέτησε με συνέπεια την πολιτική των προηγούμενων. Εμείς πρέπει να θυμηθούμε, δεν κατέργησε κανέναν μνημονιακό νόμο από τους εκατοντάδες που ψήφισαν οι προηγούμενοι, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ. Κανέναν. Ας μας πούνε, ας μας πούνε ότι κατέριξαν έστω ένα. Δεν κατέριξαν κανένα. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά έφεραν και αυτοί με τη σειρά τους και φόρτωσαν τον ελληνικό λαό όλο το φάσμα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, δηλαδή και τους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και τους αγρότες, και τους επαγγελματίες, και τους επιστήμονες, και τα νέα παιδιά που συνέχισαν να φεύγουν σαν διαβατάρικα πουλιά στο εξωτερικό, τα φόρτωσαν νέα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, σαν το θέμα, ας το πούμε έτσι, των ημερών. Αυτές τις μέρες που βλέπω ότι γίνεται μια, προσπαθεί να γίνει μια αντιπαράθεση. Τώρα, αντιπαράθεση ανθρώπους που έχουν ψηφίσει τα ίδια πράγματα, είναι λίγο δύσκολο να διακρίνεις κάποιες πλευρές. Για παράδειγμα, για τα εργασιακά ή για το ζήτημα του ασφαλιστικού. Ναι, δηλαδή, σηκώνει πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μέρες. Ναι, δεν είχαμε τον νόμο Κατρούγκαλη. Τις επικουρικές ποιος τις ακάτεψε? Το ΕΚΑΣ ποιος το κατήργησε? Το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, όπου ένας άνθρωπος με 35 έτη στη δουλειά, από εκεί που ήταν 70% η αναπλήρωση, πέφτει κάτω από το 35% η αναπλήρωση και θα πάρει μια σύνταξη πτωχοκομείου, που αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση και επαγγελματικό ταμείο, όπως λένε, μπορεί να το έχει για την επόμενη μέρα αυτό. Αλλά με τη σύνταξη πτωχοκομείου, ποιος θα ζήσει? Και αυτό επομένως το κάνανε από κοινού. Και μην ξεχάσουμε ότι τώρα τον Απρίλιο που μας πέρασε, κατατέθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση και όχι από την επόμενη που θα έρθει. Που θα είναι είτε Νέα Δημοκρατία ή από ό,τι μάθαμε χτες και προχτές από τις συνεντεύξεις και τις δηλώσεις του κ. Παπανδρέου και της κυρίας Γεννηματά, πιθανά αν χρειαστεί κάποιο χέρι βοήθεια η Νέα Δημοκρατία θα το βρει από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, διαπιστώσαμε όλοι ότι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης κατατέθηκε τον Απρίλιο από τη σημερινή κυβέρνηση. Και είναι αυτό το περιβόητο πρόγραμμα σταθερότητας 2019-2022 που μιλάει για 3,5% του ΑΕΠ πρωτογενή πλεονάσματα. Από πού θα βγουν αυτά? Ναι. Δεν θα βγουν από τη μείωση των συντάξεων. Προβλέπουν μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης έως το 2025 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Γιατί συζητάμε επομένως? Αυτό δεν συνιστά ότι εδώ πέρα υπάρχει μια συμφωνημένη πολιτική, ότι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης είναι γραμμένο, είναι συμφωνημένο, είναι ψηφισμένο και πλέον η επιλογή είναι ποιος αυτό το πρόγραμμα θα το υλοποιήσει, αυτό θα επιλέξουμε. Εμείς λέμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Να κάνουμε ένα βήμα μπροστά τουλάχιστον άνθρωποι αριστεροί, προοδευτικοί αγωνιστές, αλλά και χιλιάδες άνθρωποι που προβληματίζονται, να κάνουν ένα βήμα και να πούν σόνι, μέχρι εδώ. Δεν πάει άλλο. Επιλέγουμε, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δηλώνουμε την πρόθεσή μας να αλλάξουμε πορεία, να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Να σας ρωτήσω όμως, κύριε Πρωτούλη, για ποιο λόγο ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά, που πράγματι έτσι είναι όπως το περιγράφετε, δεν έχετε εσείς καταφέρει, επειδή έχουμε και το δεδομένο της Ευρωκάλπης, έτσι, δεν έχουμε πια δημοσκοπήσεις, έχουμε το δεδομένο της Ευρωκάλπης. Δεν καταφέρατε να συσπυρώσετε απογοητευμένους αριστερούς ψηφοφόρους που μπορεί να πίστεψαν στο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Γιατί δεν έρχονται σε εσάς? Και όχι μόνο αυτό, αλλά παρατηρείτε σύμφωνα με τις μετρήσεις τελευταίες και μια τάση τώρα να έχετε διαρροές κιόλας προς το ΣΥΡΙΖΑ, προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί είναι και ο φόβος δεξιάς, ναι. Γιατί θεωρείτε ότι συμβαίνει? Και παίρνουμε αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα και χάνουν. Βέβαια, αυτά είναι δημοσκοπικά. Έτσι δεν είναι? Ναι, να μιλούμε στο αποτέλεσμα τη κάλπη όμω 26 Μαΐου. Ορισμένα στοιχεία που έχουμε και από την προσωπική μας πείρα, δηλαδή από τις χιλιάδες, εκατοντάδες περιοδίες που κάνουν το στελέχη μας και εμείς προσωπικά που κάνουμε
από το πρωί μέχρι το βράδυ και δίνουμε μια μάχη για να αλλάξει η κατάσταση. Γιατί δεν πήρατε αυτά που να σας πω τι λέει ένας κόσμος. Σε εκλογικό υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι και προεκλογικά μας γλυκομιλούσαν, να το πούμε έτσι, επειδή ήταν και περιφερειακές εκλογές και ήμουν και υποψήφιος περιφερειάρχης με τη Λαϊκή Συσπήρωση, μας γλυκομιλούσαν, αναγνώριζαν ότι εμείς έχουμε το δίκιο, εμείς έχουμε συγκροτημένες θέσεις, εμείς είμαστε αγωνιστές, με βαριά καρδιά κάτω από τα γνωστά διλήμματα με τα οποία μεγαλώσαμε από μικρά παιδιά, με βαριά καρδιά στήριξαν. Φοβάσαι ότι θα επιληθεί κόμματα... δηλαδή αυτό και στις 7 Ιουλίου. Κοιτάξτε, εμείς δίνουμε μάχη να αλλάξει. Και είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να αλλάξει. Πλέον και η κάλπη των ευρωεκλογών έχει δώσει ένα σαφές μήνυμα. Δηλαδή, ποιο είναι το ζήτημα, θα είναι η διαφορά 9 ή 10 μονάδες, αν θα είναι με 160 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία, 165 και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 71. Άρα, βλέπετε, σίγουρα θα υπάρχει κυβέρνηση, πιθανότητα και αυτοδύναμη. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Καταρχήν το αναγνωρίζει και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε σήμερα το πρωτοσέλιδο της Αυγής, ξεκίνησε να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή μπήκε στο ρόλο. Πράγμα που σημαίνει ότι πραγματική όμως αντιπολίτευση, δηλαδή πραγματικό αγώνα και πραγματική περάσπιση δικαιωμάτων και άνοιγμα ενός ελπιδοφόρου δρόμου την επόμενη μέρα, δεν μπορεί να κάνει κανένας άλλος εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει δεσμεύσεις από αυτή τη δανειακή σύμβαση του 2015, από τα ευρωπαϊκά εξάμηνα, από την εποπτεία μέχρι το 2060, είναι το μόνο κόμμα που τα έχει καταψηφίσει, είναι το μόνο κόμμα που τα έχει αντιπαλεύσει μέσα στη Βουλή, αλλά θα το κάνει και την επόμενη μέρα πιο αποφασιστικά στον δρόμο. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα, κατά τη γνώμη μας, που πρέπει να μπει και την τελευταία εβδομάδα στους εργαζόμενους. Τη ψήφο του κ. Βαρουφάκη θα την δεχόσασταν, γιατί είπε σήμερα ότι αν δεν είχε κόμμα ο ίδιος, θα ψήφιζε Κομμουνιστικό Κόμμα. Κοιτάξτε, το κύριο Βαρουφάκη. Και το λέω να επικαλεστώ τον κ. Κουτσούμπα, ήταν πολύ επικριτικό σήμερα με τον κ. Βαρουφάκη. Έχει πει τόσα πολλά ο κ. Βαρουφάκη. Είναι απορία άξιο όμως το ότι βρίσκει ακόμα αυτιά και επικοινωνεί. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο κ. Βαρουφάκη, με επιστολή μάλιστα, ήταν αυτό που είχε ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο. Δεν μιλάμε για την ενδιάμεση συμφωνία τη 20η Φλεβάρη που συνέχιζε τα μνημόνια τα προηγούμενα. Είχε ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο. Και μάλιστα με επιστολή που είχε δώσει τότε στον πρόεδρο της Βουλής, επειδή έλειπε για Eurogroup, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ότι αυτή τη συμφωνία εγώ την ψηφίσω. Μάλιστα έχει βγει και στη δημοσιότητα. Φυσικά την επόμενη μέρα το ξέχασε ότι το ψήφισε και συνέχισε τον αντιμνημονιακό αγώνα και λέει ότι αν δεν ήταν μέρα 25 ή 26, πώς είναι το κόμμα του, 25. Θα ψήφισε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι οι γνωστοί τακτικισμοί και τα γνωστά παιχνίδια για να επικοινωνήσουν με ένα αριστερό, ριζοσπαστικό, προοδευτικό κοινό, με το οποίο όχι μόνο συνομιλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει όχι απλά ιστορικούς, έχει δεσμούς αίματος με αυτόν τον κόσμο και νομίζουμε ότι καλό θα είναι σε τούτη εδώ τη φορά καμία αριστερή προοδευτική ψήφος να μην χαθεί. Να βάλουμε ακόμα μία παράμετρο. Και να κλείσουμε. Έχει καμία σχέση ο νεποτισμός, το να βάζουμε στη δουλειά τα δικά μας τα παιδιά, η αλαζονία απέναντι σε συνταξιούχους εργαζόμενους, έχει καμία σχέση ο αυταρχισμός με αυτό που μάθαμε, με αυτό που μεγαλώσαμε και με αυτό που γνωρίζει ο λαός μας ως αριστερά και προοδευτισμό? Και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο πρέπει να προσμετρηθεί στα κριτήρια ψήφου. Σας ευχαριστούμε πολύ, Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος, υποψήφιος στο δυτικό τομέα. Καλή επιτυχία, κύριε Πρωτούλη. Καλή συνέχεια και σας στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη την τελευταία εβδομάδα. Κουράγιο, λίγο έμεινε.